Συνάδελφοι, δυστυχώς για την κυβέρνηση ή ευτυχώς, όπως θέλει μπορεί να το πάρει κανένα, σήμερα η δίκη αναβλήθηκε. Και αναβλήθηκε διότι αυτή τη στιγμή δικάζονται ο Σάββας Μιχαήλ, συγγνώμη, και ο Πρίτανης, ο Μιχάλης ο Μουτζούρης, μετά από μήνυση της Χρυσής Αυγής. Φανταστείτε που έχει φτάσει το θράσος αυτών των φασιστών. Γι' αυτό εμείς έχουμε υποχρέωση σαν συνδικάτα να τους πετάμε έξω όπου τους βρίσκουμε. Και εμείς ειδικά υπό ΕΟΤΑ πρέπει αυτό να το κάνουμε πράξη. Ανέκαθεν ήταν εχθροί του συνδικαλιστικού κινήματος. Ανέκαθεν στηρίζαν τις επιλογές του κεφαλαίου. Πρώτον, να σας πω ένα ευχάριστο νέο. Και σήμερα εκδικάστηκαν ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή για το Δήμο Βρυλισσίων σε σχολικούς φύλακες. Τα κερδίσαμε. Τα κερδίσαμε. Έτσι και με τον αγώνα μας και με τις δικαστικές προσφυγές θα αφήσουμε όπως το προηγούμενο Δεκέμβριο τη διαθεσιμότητα στα χαρτιά της και τώρα. Δεύτερον, αύριο το πρωί 10.30 έχουμε συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί και συνδικαλιστικά στελέχη. Και μετά έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση 18-19. Θέλω να σας πω ότι με τη σημερινή δίκη δείχνει ξεκάθαρα η κυβέρνηση ότι θέλει να μας φοβήσει, να μας τρομοκρατήσει. Και αυτό πάει να το κάνει σε έναν κλάδο που έχει δείξει ότι δεν μας φοβίζουν ούτε οι επιστρατεύσεις, ούτε η τρομοκρατία τους, ούτε οτιδήποτε να κάνουν. Αντίθετα, η σημερινή παρουσία σας εδώ δείχνει ότι μας δυναμώνει τον αγώνα. Αυτό θα γίνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας γίνει η σημερινή δίκη που δεν έγινε η αφετηρία των νέων αγώνων, των εργαζομένων στο δημόσιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλης της κοινωνίας με ένα και μοναδικό στόχο. Να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων και της Τρόικας και αυτούς που τις περιττούν, που μας οδηγούν στη φτώχεια και στην εξαντλίωση. Απεργία γερνική! Μέχρι την ανατροπή! Απεργία γερνική! Μέχρι την ανατροπή!